Την ανάλυση που κάνετε εσείς, Κώστα, με την είσοδό σας πλέον στο Ευρωκοινοβούλιο, λοιπόν, μας έδωσε στο πλαίσιο και νωρίτερα. Να εξηγήσω ότι δεν θα ενταχθούμε στο σοσιαλιστικό κόμμα, αλλά στην ομάδα. Έτσι, δηλαδή θα έχουμε μία ανεξαρτησία. Για την ομάδα μίλησα και εγώ. Ναι, όχι για την ομάδα, προφανώς. Και εμείς την ομάδα. Τώρα, εγώ συμφωνώ σε αρκετά από αυτά που ο κύριος Τσούκαλης. Δεν νομίζω ότι είναι καταστροφολογία, κύριε Κίρτσο, να λέμε ότι ας πούμε η κυρία Μέρκελ θα πιεστεί τώρα από αυτό το 7% της εναλλακτικής για τη Γερμανία και από το γεγονός ότι η κυρία Μέρκελ για πρώτη φορά έχει μια μείωση στα ποσοστά της σε σχέση και με τις ευρωεκλογές τις περασμένες αλλά και με τις εθνικές εκλογές, δείχνει ότι υπάρχει ένα κλίμα που δεν είναι και το καλύτερο. Δεν το λέμε εμείς με τη μορφή της καταστροφολογίας. Απλά λέμε ότι θα είναι πιο δύσκολα. Επίσης, αυτό που θα πρέπει, και δεν ξέρω να το θεωρήσουμε καλό ή κακό, αυτό πάντως που θα πρέπει να δούμε με το γράφημα που έχετε, αυτό το ωραίο, τη βεντάλια που λέγατε νωρίτερα. Αν το δει κανείς προσεκτικά, καταλαβαίνει ότι έχει δίκιο ο κύριος Κίρτσος, δεν μπορεί να πάρθει πια απόφαση αν δεν συμφωνήσουν οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες. Αυτό έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Με την έννοια όταν υπάρχουν και άλλες πιθανότητες πλειοψηφιών, ίσως είναι λίγο πιο λειτουργικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς εντάξει, θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί βέβαια και η καταμέτρηση, να βγει πια, να συσταθεί το καινούριο Ευρωκοινοβούλιο. Και για πρόεδρο, έτσι έχετε κατά νου ξεκαθαρίσει. Για πρόεδρο της Κομισιόν. Κοιτάξτε, προφανώς τον κύριο Σούλτς, με την έννοια ότι αυτός είναι που προτείνεται από τη συγκεκριμένη ομάδα. Εγώ φοβάμαι ότι θα δούμε αρκετά μαγειρέματα μέχρι τότε. Δεν ξέρω. Ο κύριος Σούλτς έτσι κι αλλιώς δεν έχει πια την πλειοψηφία. Ο κύριος Γιούνκερ για μένα. Δεν το είπα έτσι που χαμογελάσατε. Ο κύριος. Δεν έχει καθαρίσει τίποτα εκεί. Ο κύριος Γιούνκερ ήταν για μένα, άσχετα αν κάποιοι μπορεί να τον εκτιμούν προσωπικά, ήταν για μένα πολύ κακός αυτό που λέμε προεκλογική του εκστρατεία και στο debate που έκανε. Έμοιαζε σαν να μην τα πιστεύει και ο ίδιος αυτά που λέει. Εγώ δεν αποκλείω να δούμε κάποιο τρίτο πρόσωπο να εμφανίζεται. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Είχαν ακουστεί κάποια ονόματα, δεν εννοώ την κυρία Λαγκάρτ, ενώ ίσως πιθανώς τον κύριο Κάτανα είναι το Φιλανδό. Πάντως θα γίνει μοίρασμα και με τις υπόλοιπες θέσεις. Φαντάζομαι ότι θα γίνει, και εννοείται, ναι. Είναι και άλλες θέσεις, είναι ο διάδοχος του κύριου Φαν Ρομπά, υπάρχουν αρκετά έτσι να μοιράσουν. Προφανώς όλοι αυτοί και οι τρεις και ο κύριος Βερχόφ θα ελπίζει να πάρει κάτι. Αυτό βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό. Δηλαδή, πάλι θα ασχοληθούμε ίσως με τα μαγειρέματα για αρκετό διάστημα και με τις θέσεις και τις καρέκλες. Αλλά τα προβλήματα στην Ευρώπη θα συνεχίζουν να τρέχουν. Κύριε Ρωμανιά, ποιον θα στηρίξετε εσείς? Δεν άκουσα. Ποιον θα στηρίξετε, γιατί.